Έχουν καλοπροαίρετες κριτικές, υπάρχουν και κακοπροαίρετες. Ο Μανώλης Γλέζας πάντοτε με την δικιά του σοφία και με το δικό του τρόπο ασκεί μία κριτική καλών προθέσεων. Θα σας έλεγα επί της ουσίας τώρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και καιρό προσπαθεί και κάθε μέρα νομίζω ότι το κάνει και με καλύτερο τρόπο να είναι όσο δυνατόν πιο πιστικός. Γι' αυτό και είναι ιδρωμένη πλέον η εκτίμησή μας ότι βρίσκει ανταπόκριση η πολιτική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό και εμείς είμαστε από αυτούς που δεν φοβόμαστε ανά πάσα στιγμή να κρυφθούμε και από τον ίδιο το λαό, ο οποίος θα κρίνει και τον βαθμό πιστικότητας του κάθε προγράμματος και του κάθε κόμματος. Λοιπόν, ας τον Δρουίδη, και εγώ νομίζω ότι ο Δρουίδης ο δικός σας εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή ακριβώς δεν έχει έτσι προσωπικές φιλοδοξίες και μιλάει ειλικρινά, δεν φοβάται να πει τη γνώμη του. Για τον Γλέζο, λες. Βέβαια. Του φέρνει λίγο τον Δρουίδη. Βέβαια. Λοιπόν, λέει πράγματα τα οποία δεν τολμάτε να πείτε. Όχι, μοιάζει περισσότερο στον Αστερίξ, μοιάζει με το Γεράκο που είχε εκείνη τη θεογκόμα να την ξαναφιά την ψυχή. Ο Γλέζος, όχι, στο Βάρδο μοιάζει. Όχι στο Βάρδο, τον κακοφωνή. Αυτό είναι ψηλό, δεν το θυμάσαι. Στο Βάρδο μοιάζει ο Γλέζος. Αυτόν με τον Μπαστούνι, λες. Ναι, αυτό. Όχι, ρε, εσύ. Του μοιάζει καταπληκτικό. Τέλος πάντων. Στου περισσότερου σα χαρακτήρα.